ξεκίνησε στις 10 του μήνα. Παρευρίσαν προσωπικότητες της Μυτιλήνης εδώ, ήταν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής και ήταν πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη. Ναι, η έκθεση αυτή περιέχει βασικά εκθέματα και αναφέρεται γιατί ναυτιλία στο Αιγαίο το 19ο και 20ο αιώνα. Ξεκινάμε με τους Έλληνες θαλασσομάχους που βρίσκονται εκεί αριστερά σας. Λοιπόν, στη συνέχεια υπάρχουν διάφοροι τύποι ιστιοφόρων πλοίων, ναι, που είναι σε διαφορετική κλίμακα. Υπάρχουν κασέλες αυθεντικές του 19ου αιώνα Χίο και Μυτιλήνης. Εδώ υπάρχουν τα όργανα της γέφυρας της περίοδου εκείνης, θα τα δείτε στις βιτρίνες, και υπάρχουν και διάφορες άλλες συλλογές που κάνανε οι ναυτικοί πάνω στα Λίμπερτι που ταξιδεύανε πριν 80 χρόνια για τους κόβους και τα χρηστικά τους αντικείμενα που γινόντουσαν για τα μεγάλα τα ταξίδια, διαρκούσαν χρόνια και οι ναυτικοί παρέμειναν και πάνω αυτά, είχαν μακριά από τα σπίτια τους και είχαν ασχοληθεί με αυτό το είδος. Λοιπόν, υπάρχουν και τα ατρόμητα ελληνικά σκαριά σε πορσελάνη 24 καράτια που φέρνουν διάφορες σημαίες τότε της εποχής εκείνης που ταξιδεύανε υπό την αιγίδα και την προστασία για να μεταφέρουν το εμπόριό τους και τα φορτία τους υπό την προστασία των κρατών αυτών και να μην έχουν φόβο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα δείτε εκεί πέρα καραβόσκαρα, διάφοροι τύποι, ναι, γαλεόνια. Τα γαλεόνια είναι αυτά που είχαν επίδραση από τη Δυτική Ευρώπη και μετά υιοθετήθησαν και αγοράστηκαν από τους Έλληνες εφοπλιστές και κάναν ορισμένες μεταφορές και ορισμένες τροποποιήσεις και δουλεύανε για το εμπόριο και μετά όλα ενετάχθησαν στο απελευθερωτικό αγώνα του 1921 για την ανάπτυξη και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μαρκογιάννης Γιώργιος, ο διευθυντής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης που εδρεύει στο Πέραμα. Τα τελευταία 12 χρόνια είμαστε εκεί, 17 χρόνια πριν είμαστε στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, είμαστε ακριβώς 30 χρόνια που λειτουργούμε. Κάνουμε κάθε χρόνο την αμαχία της Αλαμίνος με την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Πολεμικού Ναυτικού και άλλου και έχουμε καθυστερήσει γιατί γίνεται εδώ πέρα η έκθεση αυτή και θα την κάνουμε το Δεκέμβριο μήνα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα που κάνουμε κάθε χρόνο υπό την αιγίδα Υπουργείων και Πολεμικού Ναυτικού και Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.